Πάω στον εξαιρετικό φίλο, το Δημήτρη το Σταθακόπουλο, με τις πολλές του ιδιότητες, αλλά ενώ σήμερα είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, όπως αντιλαμβάνεστε, το σφαγείο της Μέσης Ανατολής, που αφορά και την Ελλάδα και την Τουρκία και όχι μόνο, έρχεται στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Σαχίνη, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές που είναι πάντοτε ενημερωμένοι και τα, από ό,τι διάβαζα και από ό,τι άκουγα μάλλον για την ακρίβεια, τα σχόλιά τους είναι πάντοτε πολύ εύστοχα και συμφωνώ τουλάχιστον με όσα άκουσα προηγουμένως. Τώρα βεβαίως για ό,τι συζητήσουμε σήμερα να δηλώσω εξ αρχής ότι ακόμα και στα ελληνοτουρκικά που είναι η ειδικότητά μου δεν έχω κάποια αυθεντία, ούτε μιλάω ως αυθεντία σε κάποια θέματα. Το πιθανότερο είναι ότι σε ό,τι λέω και εγώ κάνω λάθος, αλλά πιθανολογήσεις κάνουμε για να μπορέσουμε έτσι να διακρίνουμε κάπως τι μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο μας με την, το πιθανότερο, έτσι, λανθασμένη εντύπωση που έχουμε περισσότερο. Κύριε Σταθακόπουλε, το μεσανατολικό, η Ισραηλινο-Παλαιστινιακή διένεξη δεν είναι ένα σήμα ad hoc, μια κατάσταση ad hoc, έχει ένα ιστορικό βάθος. Εάν το αποκόψεις, πολύ γρήγορα θα πεις ποιος είναι ο δίκαιος και ποιος είναι ο άδικος. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Σωστά. Πολύ σωστά. Για πείτε μου, καταρχάς, στο πεδίο της τακτικής, ο εθνιδιασμός είναι απόλυτος. Ότι όπως και αν σερβιριστεί, όσο και αν ισοπεδωθεί ο αντίπαλος, η ζημιά έχει γίνει. Ναι. Κοιτάξτε τώρα. Δεν θα πω από πού και με ποιους. Πάντως, τέλος πάντων, έχω συζητήσει με Έλληνες αξιωματούχους, απόστρατοι είναι πλέον, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει εκεί, έχουν περάσει σχολή πολέμου στο Ισραήλ κτλ. Κάποιοι έχουν κάνει και μικρούς γάμους, γνωρίζουν τη γλώσσα, τους έχω εμπιστοσύνη και πάντοτε είναι μετριοπαθείς στις απόψεις τους. Ακόμα δεν έχουν πιστεί αν όντως ήταν ένας εθνιδιασμός ή ήταν ένας αφημένος ή θελημένος εθνιδιασμός για να δημιουργηθεί έτσι μια λυσίδα καταστάσεων και γεγονότων. Επομένως, αφού δεν ξέρουν αυτοί ως πιο ειδικοί τι μπορεί να συνέβη, σαφώς και εγώ που δεν είναι ειδικότητά μου το Ισραήλ, δεν μπορώ να γνωρίζω. Όμως, μου είναι τρομερά δύσκολο να πιστέψω ότι το Ισραήλ με δύο μυστικές υπηρεσίες, μία για εξωτερικές υποθέσεις και μία για εσωτερικές υποθέσεις, που γνώριζε που βρίσκεται ο Σουλεϊμανί όταν δολοφονήθηκε, που γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποιος βρίσκεται πού και παρακολουθώντας τους όχι ενδυνάμει ή απλά υπαρκτούς, δηλαδή ενεργούς αντιπάλους του, τόσο τη Χεζμπολάχ όσο και, και τη Χαμάς, ότι δεν γνωρίζει τι γίνεται ή πώς περνάνε, ας πούμε, οπλικά συστήματα ή πολεμοφόδια, γίνονται τροφοδοσίες σε αυτές τις περιοχές, είτε από τα μυστικά τούνελ που υπάρχουν μεταξύ της, της Αιγύπτου, είτε από πού αλλού μπορεί να έρχονται, ή πώς γίνεται τροφοδοσία μέσα από το Ιράν. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μείνω σε αυτό, δηλαδή αν ήταν εθνιδιασμός ή θελημένος, αφημένος ή όχι. Πάντως υπάρχουν αναφορές από ό,τι είδα, μαρτυρικές καταθέσεις, ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι ετοιμάζεται κάποιο χτύπημα. Το θέμα είναι, αυτό το χτύπημα το περίμεναν κάποια άλλη στιγμή, δεν το περίμεναν μέσα σε γιορτές, δεν το περίμεναν να γίνει μέσα σε ένα πάρτι ουσιαστικά που γινόταν ειρηνικό νεολαίας, δεν το περιμένανε ότι θα γίνει τόσο έντορα και καταχρηστικά, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως έγινε το χτύπημα. Ωραία, και έγινε το χτύπημα με την Χαμάς. Και η Χαμάς, δηλαδή, τι προσδοκά σε αυτό, απλώς να αναστείλει τις συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία, τη Συμφωνία του Αβραάμ, θέλει να δημιουργήσει μια αναταραχή εσωτερική στο Ισραήλ και όπου οδηγεί σε αυτό, θεωρεί ότι θα έχει συνέχεια και άρα λοιπόν υπάρχει τροφοδοσία της Χαμάς, η οποία θα έχει ένα ανοιχτό μέτωπο, πολεμικό δηλαδή μέτωπο με το Ισραήλ. Δηλαδή, πού προσδοκά το χτύπημα αυτό? Ήταν απλά ένα τρομοκρατικό χτύπημα και μετά, εντάξει, θα κάνουμε πάλι τον τέταρτο πόλεμο? Είναι ανοιχτό μέτωπο? Τι είναι αυτό ακριβώς? Θα το δούμε, νομίζω, πολύ άμεσα να συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι έχει τρωθεί, σε κάθε περίπτωση, έχει τρωθεί το κύρος του Ισραήλ όσον αφορά την προετοιμασία του και την
οργάνωσή του αναφορικά με την, με την άμυνά του και τις πληροφορίες του. Δηλαδή, πώς ενημερώνεται για το τι κάνουν οι αντίπαλοι του, και εδώ πέρα φαίνεται ότι είτε το άφησε είτε το, δεν το γνώριζε, ότι ουσιαστικά υπάρχουν ευθύνες. Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Ισραήλ υπάρχουν φωνές εδώ και αρκετά χρόνια, οι οποίες λένε ότι πρέπει το θέμα αυτό να λυθεί με το Παλαιστινιακό επιτέλους, και γίνονται πέραν των συζητήσεων, πέραν των γάμων που υπάρχουν, πέραν των Παλαιστινίων οι οποίοι έχουν ισραηλικά έγγραφα πλέον και την υπηκότητα, εργάζονται, σαφώς τους ελέγχουν γιατί είναι σε μια κατάσταση συνεχώς εμπόλεμη, δηλαδή πας στη δουλειά σου και σου ελέγχουν τα χαρτιά σου πάντως και πάντα, ποιος είσαι και τι κάνεις. Σαφώς το Ισραήλ σε βάθος χρόνου ιστορικό έχει φερθεί πολύ σκληρά στους Παλαιστινίους, το συζητώ αυτό, και νομίζω ότι, ότι ξεφεύγει τη συζήτηση αν πούμε για το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην ύπαρξη. Βεβαίως και το έχουν, αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα. Και ότι έχουν γίνει καταχρηστικές αντιδράσεις από το Ισραήλ σε βάθος χρόνου, έχουν γίνει. Το θέμα τώρα όμως είναι ότι τόσο η Χεζμπολάχ όσο και η Χαμάς είναι αναγνωρισμένες διεθνώς ως τρομοκρατικές οργανώσεις. Και νομίζω ότι τα χτυπήματα που κάνουν. Καλά, και το PKK ως τρομοκρατική οργάνωση είναι. Ναι. Δεν εμποδίζει τους μεγάλους παίκτες να συμμαχούν. Μην τρελαθούμε τώρα. Η έννοια τρομοκράτης. Δηλαδή, σκέφτομαι και τους Έλληνες του 1921 τρομοκράτες. Ήταν από την Ιερά Συμμαχία. Στην επίσημη Οθωμανική ιστορία αναφέρονται ως τρομοκράτες. Τότε δεν υπήρχε λέξη τρομοκράτης με την έννοια του τερορίστ. Ναι, εντάξει. Είναι Ισγιανκιάρ, έτσι είναι. Ισγιανέ σημαίνει στάση, στασιαστέ τρομοκράτε, και φεσάτε, αναταραχή, αναφέρεται η Ελληνική Επανάσταση, και έτσι είναι, και η Ιερά Συμμαχία ως τρομοκράτες τους καταδίκαζε. Παρότι είχε γίνει τη φαγή της Χίου, το λέτε πολύ σωστά, έτσι είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, θυμάμαι την εποχή του PLO, του Γιασέρ Αραφάτ, ότι η λέξη Παλαιστίνη υπήρχε μέσα στο Παλαιστινιακή Οργάνωση Απελευθέρωση. Στην Χεζμπολάχ σημαίνει το κόμμα του Θεού. Και Χαμάς σημαίνει ουσιαστικά αντιστασιακό ισλαμιστικό κίνημα. Βλέπουμε δηλαδή ότι η λέξη Παλαιστίνη και στις δύο αυτές οργανώσεις δεν υπάρχει μέσα. Και το ζητούμενο είναι η Παλαιστίνη, η πιο φιλιρηνική και αυτή που θέλουν να βρεθεί λύση. Και αυτοί οι οποίοι θα ενίσχυαν τώρα τις συζητήσεις με τη Σαουδική Αραβία για το καλό κλίμα το οποίο πήγαινε να γίνει, εκπροσωπούνται από αυτές τις δύο οργανώσεις? Ρέπει η νεολαία των Παλαιστινίων προς αυτές, και γιατί? Και τι γίνεται στα εσωτερικά των Παλαιστινίων, που και αυτοί έχουν εσωτερικά θέματα, εννοώ συστάσεις, ας μην τους πω κόμματα, ας πω συστάσεις που έχουν, εξήν ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα, ότι οι ηλικιωμένοι της πολιτικής ζωής των Παλαιστινίων δεν δίνουν χώρο στους νεότερους. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούν και το διαβάζουμε συχνά να συμβαίνει μεταξύ τους. Επομένως, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, είναι τόσο πολύ σύνθετο το θέμα, και βέβαια δεν απαντιέται με ένα ναι ή ναι, όχι, και κυρίως από μένα τουλάχιστον, που δεν είμαι αυθεντία σε τίποτα, αλλά κυρίως το θέμα το Παλαιστινίου και του Ισραήλ. Από ό,τι διαβάζω, ενημερώνομαι, και πάντοτε σε συνάρτηση με το τι απεργάζεται και τι κάνει εκεί πέρα η Τουρκία, που είναι και η ειδικότητά μου. Κύριε Σταθακόπουλε, μισό λεπτό. Εσείς σωστά αναφέρεστε και στις ενδοπαλαιστινιακές καταστάσεις. Ναι. Εγώ είπα εισαγωγικά και πολύ χοντρικά ότι κάποτε το Παλαιστινιακό κίνημα, ο Παλαιστινιακός λαός, είχε και πολιτικά κόμματα και πολιτικές ηγεσίες τις πιο προοδευτικές σε όλα τα αραβικά έθνη. Και οι πρώτοι που έσπευσαν ήταν οι διεφθαρμένες μοναρχίες να το καταπνίξουν. Με την αρρωγή και των Ισραηλινών και των Αμερικανών, η Χαμάς δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είναι ένα δημιούργημα έτσι απλό. Έχει βάλει το χεράκι της και η Δύση ως αντίβαρο σε εκείνους τους Παλαιστίνιους που και η απελευθέρωση θέλαν των εδαφών τους, αλλά βάζαν και πολιτικά ζητήματα για το τι κοινωνία θέλαν. Όμως, από την άλλη, μου γράφει εδώ ο Νίκος, και εδώ μπορείτε να μιλήσετε, ότι αν δεχτούμε ότι το ξέραν σε ένα κλειστό κύκλωμα και το άφησαν, αυτό είναι ακόμη χειρότερο, δηλαδή, ότι φαίνεται σε τι άκρα μπορεί να φτάσει ένα καθεστώς για να διασώσει λίγη την ύπαρξή του, ακόμη και να παραδώσει πολίτες του στον εκάστοτε εχθρό, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς. Δυστυχώς έχει δίκιο, και αυτό επαληθεύεται στην ιστορία. Ναι. Αυτό να είναι μάθημα και για μας, Ναι, ναι, ναι. Καταλάβατε πού πάει η ιστορία.
Ισχύει αυτό που λέει. Για πείτε μου τώρα για τους μεγάλους παίκτες, διότι εδώ ανοίγοντας το καπάκι του σφαγείου, γιατί είναι σφαγείο, δεν υπάρχει λογική. Κάποιοι εκτιμούν και τίνω να συμφωνήσω ότι εδώ τα πράγματα είναι πολύ ανώτερα σε επίπεδο και από την ιστορία της Ουκρανίας. Διότι εδώ είναι η εμπλοκή της εμπλοκής, ο εμπλοκή. Συμφωνείτε? Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτές τις μέρες κάπου χρειάστηκε και ήταν να τον αφήσω και να μιλήσω πάλι. Εγώ το βλέπω σαν ένα ευρύτερο τόξο, το οποίο ξεκινάει από την Ουκρανία, κατεβαίνει και στις παρυφές της Κασπίας, δηλαδή Γεωργία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, το Αρτσάχ τώρα κτλ. Και γυρνάει προς το Ιράν. Και το Ιράν πώς κοιτάει προς τη μεριά της Συρίας, που είναι και αυτοί οι Σιήτες, και βεβαίως τους Παλαιστινίους, που έχουμε δύο οργανώσεις, μία τη Χεζβολάχ και μία τη Χαμάς, η μία να είναι συμπαθούντες και Σιήτες και οι άλλοι να είναι Σουνίτες. Ναι, ναι. Έχουμε και έχουμε και αυτά τα θέματα τα εσωτερικά, το Ισραήλ. Και βεβαίως να φτάνει μέχρι κάτι την Αίγυπτο. Και εξ αντανακλάσεως, αναγκαστικά, όσο στενά και να θες να το δεις αυτό, εμπλέκεται μέσα η Τουρκία. Και βεβαίως θα ούτας και εμείς και η Κύπρος σαφώς. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρσι τον Ιούνιο του 2022, έγιναν ασκήσεις, ας το γκουγκλάρουν οι ακροατές, μέσα στην Κύπρο, των Ισραηλινών στρατευμάτων, όπου είχε δοθεί ειδική ανακοίνωση για να μην τρομάξει ο κόσμος στην Κύπρο, ότι θα δείτε Ισραηλίτικα στρατεύματα μέσα στα χωριά της Κύπρου και μέσα στις κομοπόλεις να κάνουν ασκήσεις από σπίτι σε σπίτι. Μην τρομάξετε, γιατί τους είδαν ένστολους και ένοπλους, έτσι. Είναι άσκηση του Ισραήλ με ειδική άδεια. Γιατί έγινε αυτή η άσκηση σε κατοικημένες περιοχές μέσα στην Κύπρο, σε τι προσομοίαζε αυτή η άσκηση και τι περιμέναν, τι αναμένουν. Είναι στα γενικά πλαίσια που πρέπει ο στρατός του Ισραήλ να εκπαιδεύεται μέσα στις πόλεις για τα θέματα τα δικά τους? Ήταν κάτι το οποίο αναμένουν, είναι κάτι το οποίο έρχεται και βεβαίως οι προετοιμασίες γίνονται καιρό πριν? Σε κάθε περίπτωση είναι σύνθετο. Εγώ το βάζω μέσα σχηματικά, μια σχήμαση και στο ραδιόφωνο, σε αυτό που λέω συχνά, μπορεί να γίνουμε κουραστικός, σε μια κλειδαριά όπου ο αφαλός κλειδαριάς είμαστε εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, σίγουρα γεωγραφικά το δούμε. Και ο μηχανισμός της κλειδαριάς είναι όλη αυτή η υπόλοιπη περιοχή με κεντρικό σημείο σαφώς γεωγραφικό την Τουρκία. Το ένα δεν λειτουργεί χωρίς το άλλο. Δηλαδή, ο αφαλός κλειδαριάς, αν δεν υπάρχει μηχανισμός από πίσω να ξεκλειδώσει, δεν λειτουργεί, δεν έχει καμία αξία. Όπως και ο μηχανισμός, αν δεν υπάρχει κλειδαριά για να μπει το κλειδί να ξεκλειδώσει, πάλι δεν έχει καμία αξία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι σε αυτή την κλειδαριά που ξεκλειδώνει Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο και που είναι διαχρονικά ιστορικά ένα σημείο ιστορικό, γεωγραφικό, γεωπολιτικό της ανθρωπότητας από τους αρχαίους χρόνους, τους Βυζαντινούς, Οθωμανικούς μέχρι σήμερα, και το οποίο σχετίζεται με τις διαδρομές των αγαθών, κάποτε το μετάξι και τα παχάρια, αργότερα η ενέργεια, το πετρέλαιο κτλ. Και χρειάζεται αυτός ο τόπος, όσο και να έχουν συντομηθεί τα ταξίδια, δεδομένου ότι οδηγούν στα ενεργειακά αποθέματα της περιοχής, πίσω από το Ισραήλ δηλαδή, και γλιτώνει στον περίπλου της Αφρικής ή το Σουέζ πλέον, γιατί είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, και μπορείς να έχεις τους διάφορους επικοινωνίες κατευθείαν μέσα από τον διοδό και να ελέγξεις αυτές τις περιοχές. Αντιλαμβανόμαστε τα συμφέροντα ήταν, είναι και είναι μεγάλα και εξεπερνούν τα αναστήματα των τοπικών χωρών της Ανατολικής Μεσογείου δηλαδή. Τώρα, αν το Ισραήλ δεν υπάρχει στην περιοχή ως οντότητα και ουσιαστικά ως οργανωμένο σε ένα στρατόπεδο που λειτουργεί και ως πολιτεία, γιατί αυτό είναι το Ισραήλ κατά τα ψέματα, το σχηματοποιήσουμε λιγάκι, θυμίζει, αν θέλουν κάποιοι να κάνουν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι αδόκιμη η σύγκριση, προσομοιάζει πιο πολύ στη Σπάρτη, που ήταν ένα στρατόπεδο που λειτουργούσε και ως πολιτεία, παρά στην Αθήνα, που ήταν μια πολιτεία που αν χρειαζόταν λειτουργούσε ως στρατόπεδο. Το Ισραήλ είναι ένα στρατόπεδο στην Ελευσία που λειτουργεί και ως πολιτεία. Αν εκλείψει, για τον αλφαβήτα λόγο, δύσκολο, αν εκλείψει, εκεί πέρα πλέον θα μιλάμε για ανατολική μουσουλμανική Μεσόγειο. Πλήρως. Και δεν θα υπάρχει σκάλα, όπως λέγανε οι παλαιοί, δηλαδή το επίνιον, δηλαδή το σημείο να σταθεί οποιοδήποτε δυτικό,
αμερικανικό ή νατοϊκό, ας μην είναι στο ΝΑΤΟ του Ισραήλ, οποιαδήποτε βάση, ούτως ώστε να έχεις πρόσβαση παραπέρα στη Μέση Ανατολή. Άρα είναι, είναι ζωτικής σημασίας για τη Δυτική Συμμαχία, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, φτάσαμε να μιλάμε για νόμιμη αυτοάμυνα σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Άλλα τρελά της ιστορίας αυτής. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς γίνεται από τη μία η Τουρκία να είναι βάση της Χαμάς και άλλων οργανώσεων και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι επισπεύδων για να μεσολαβήσει και όχι με επιτακτικό ύφος, με χάδια η Τουρκία σε αυτή τη διένεξη. Εξού και ο Ερντογάν βγήκε και συνέστησε ψυχραιμία και στις δύο πλευρές και έθεσε τις καλές του υπηρεσίες, γιατί ο Ερντογάν είναι η Χαμάς από τη μια, από την άλλη είναι επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ. Παίζει το παιχνίδι του. Δεν διαλέγει σωστή πλευρά της ιστορίας. Είναι με όλη την ιστορία. Να το πω έτσι. Ναι, ναι, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Όπως έχουμε πει χρόνια τώρα το λέμε, η πολιτική της Τουρκίας και την Οθωμανική περίοδο και τέτοιες μέρες τώρα που θα κλείσει τα 100 χρόνια Τουρκικής Δημοκρατίας, 29 Οκτωβρίου κλείνουν 100 χρόνια Τουρκικής Δημοκρατίας, αυτή ήταν. Και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Με γνώμονα πάντοτε το δικό του συμφέρον. Δηλαδή, είπα ξύπα, αλλά και πρωτίστως τι συμφέρει εμένα ως χώρα και βεβαίως ως πολιτικό σύστημα που διοικεί αυτή τη χώρα. Η ελίτ, δηλαδή η τουρκική, είτε είναι η κεμαλική, δηλαδή το κοσμικό, είτε είναι το ιαρατικό, το σχαριάτ. Ναι, καλά το λέτε, και να προσθέσω εδώ για να μην μας ξεφεύγουν μερικά. Είδατε τις δηλώσεις Κιλιτζάρογλου και Ταβούτογλου. Επιτίμησαν τον Ερντογάν διότι δεν πήρε φιλοχαμάς στάση. Αλλά να θυμίσω εγώ, μισό λεπτό, ότι πριν τις εκλογές στην Τουρκία, η Αθήνα και η Δύση περίμενε να κερδίσουν οι δυτικοί. Τα λέω για αυτούς που μου λένε εδώ για Ισλαμοφασίστες. Για να βγάλουν λίγο την κερίθρα από τα αυτιά. Οι δυτικοί Τούρκοι λένε στον Ερντογάν, γιατί δεν είσαι με τη Χαμάς. Για να καταλάβουν ορισμένοι πώς παίζεται το παιχνίδι. Ακριβώς, αγαπητέ Γιώργο, το είχαμε πει. Θυμάσαι ότι είχα εκτεθεί λέγοντας ένα χρόνο πριν τις τουρκικές εκλογές ότι μας συμφέρει ο Ερντογάν μεταξύ Σκύλας και Χάριδης και ότι θα ξανακερδίσει ο Ερντογάν, δεδομένου τα καθεστώτα θα κάνουν εκλογές για να τις χάσουν. Σε κάθε περίπτωση έλεγα: κρατάτε μικρό καλάθι με αυτούς που εμφανίζονται με το προσωπείο, το δυτικό τρόπο, τάχα μου το κεμαλικό, διότι αυτοί από το 22 και μετά έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα με την Ελλάδα σε επίπεδο αίματος κιόλας και όχι μόνο λέξεων όπως κάνει ο Ερντογάν. Αν και ο Ερντογάν ομοίως είναι επικίνδυνος, γιατί μπορεί να κερδίζει διπλωματικά και ανέμακτα. Οι άλλοι όμως ήταν και αιματηροί οι αντίπαλοι του. Και είδαμε λοιπόν και γιατί κέρδισε ο Ερντογάν και πώς κέρδισε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν ήταν ο Κιλιτσάρογλου τώρα πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, αυτό που δήλωσε ως αντιπολίτευση, θα μου πει κάποιος, ίσως το δήλωσε εκ του ασφαλούς. Για την αντιπολίτευση είναι, αλλά εντάξει, δεν θα κρίνει αυτό τη στάση της Τουρκίας. Όμως έκανα ακριβώς αυτό που είπες. Και αναμενόμενο, όπως του λέγε, πήγαινε πάρ' τα νησιά των Ελλήνων και εγώ θα σε στηρίξω. Και όπως τώρα είπε, στηρίζουμε τη Χαμάς. Τουλάχιστον ο Ερντογάν κρατάει μια επαναστατορίζουσα έτσι. Βέβαια, γιατί θέλει να παίξει και με το Ισραήλ. Με όλα αυτά, κύριε Σταθακόπουλε, ανησυχείτε ότι εδώ μπορεί να γίνει το επίκεντρο μιας πλήρους παγκόσμιας αναμέτρησης. Μια παγκόσμια αναμέτρηση, μάλλον με πλήρη στοιχεία πια. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία το Φλεβάριο του 22, σε μια συνέντευξη στη τηλεόραση, η οποία από ό,τι είδα έχει κάνει και πολλές χιλιάδες views, είχα πει ακριβώς αυτό χωρίς να κινδυνολόγω. Ότι ξεκίνησε ο Τρίτος Παγκόσμιος με χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι με τελεσίγραφα όπως γινόταν ο πρώτος ή δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά με σύγχρονα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με ψυχολογικές επιχειρήσεις, με ευρυδικές επιχειρήσεις, με πολυεπίπεδα, με πολλά σημεία ανάφλεξης, τα οποία ένας παλιός ιστορικός δεν θα τα θεωρούσε ότι είναι παγκόσμιος πόλεμος ή θα έλεγε τέλος πάντων είναι πολλές εστίες ανάφλεξης και διαφορετικά συμφέροντα συγκρουόμενα. Όμως οι συνέπειες είχα εξηγήσει τότε που θα έχουν όλα αυτά, θα ως άθροισμα δημιουργούν αυτό που λέμε παγκόσμιο πόλεμο, διότι εμπλέκονται όλοι παντού και με όλους, τα συμφέροντα είναι συχνά αντικρουόμενα, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να έχει συμφέρον και με τον ένα, να έχει συμφέρον και με τον άλλον.
Εδώ βεβαίως, ένα μικρό αστερίσκο, πρέπει να ξέρουμε ότι το πλούτο που έκλεβε η Γερμανία η ναζιστική από διάφορες χώρες που κατακτούσε, τον έδινε και κάνουν δεν καταλαβαίνουν στους Ελβετούς. Οι οποίοι οι Ελβετοί έπαιρναν το χρυσό, έδιναν το ουδέτερο ελβετικό φράγκο στους Γερμανούς και οι Γερμανοί με το μέσω εταιριών που υπήρχαν τότε πάλι με τον κόσμο, με το ουδέτερο φράγκο που όλοι ξέρουν από πού προέρχεται, από το κλεμμένο χρυσό που είχε κατατεθεί στην Ελβετία, αγόραζαν οπλικά συστήματα από τους αντιπάλους τους. Μάλιστα. Για να τα ξαναστρέψουν κατά των αντιπάλων τους. Δηλαδή αυτό το φρενοκομείο το οποίο λέγεται ανθρωπότητα ιστορικά, διαχρονικά και το πώς η οικονομία πάνω απ' όλα και το συμφέρον υπερτερεί με ένα μανδύα ενίοτε εθνικού συμφέροντος, πατριωτισμού ή θρησκευτικής άποψης, θέσης και όλα τα σχετικά, θεωρώ ότι το ξαναβλέπουμε, είναι υπαρκτό, εξυγχρονισμένα υπαρκτό, ότι είμαστε, θεωρώ, σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας μην ονομάζεται, είναι πολυεπίπεδος, είναι σε επίπεδο ακόμα οικονομία, συμφερόντων, ενέργειας, υβριδικού, με την ευρία μια τώρα, όπως τα λέμε έτσι, υβριδικά μπορεί να είναι και πτυχής όρος, από ό,τι διαβάζω προς τους αναλυτές, σε τέτοια περιπτώσει. Όλο αυτό θεωρώ ότι δεν θα μας βγει σε καλό ως ανθρωπότητα και σε κάθε περίπτωση η αναλογία δυτικού ανθρώπου με μη δυτικών είναι 1:6. Είναι 6 μη δυτικοί στο πληθυσμό στα 7 δισεκατομμύρια, ένας δυτικός. Ο μόνος τρόπος να επιζήσει ο δυτικός άνθρωπος στο μέλλον, για να μην ενωθούν όλοι οι υπόλοιποι που έχουν λόγους ιστορικούς να μην θέλουν να συνεχίσει η πρωτοκαθεδρία των δυτικών, δικαίως ή αδίκως, δεν θα κρίνω αυτή τη στιγμή, σας πάω τον χρόνο, δεν βγαίνει εξίσωση. Ο μόνος τρόπος που αυτή τη στιγμή αυτό παρατηρώ και αυτό διαβάζω, ότι λένε πολλοί, κυρίως Αμερικανοί αναλυτές, είναι ότι ο μόνος τρόπος είναι το αντίπαλον δέος, των μη δυτικών ανθρώπων δηλαδή, για να μην στραφεί ενιαία κατά τις Δύσεις, ο μόνος τρόπος είναι να τους έχει η Δύση διηρημένους μεταξύ και να παίζεται ένα πολυεπίπεδο παιχνίδι, μια στο καρύφι και μια στο πέπαλο, μαστίγιο και καρότο, μια φιλία, μια αντιπαλότητα και γενικώς να τους έχουν διηρημένους. Το δίρε και βασίλευε το γνωστό. Είναι ο μόνος τρόπος να επιζήσουν. Ιδάλλως ξεμερώνει ένας άλλος κόσμος, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, ο οποίος σαφώς πολλά από αυτά που θεωρούμε στον δυτικό κόσμο δεδομένα δικαιώματα θα υπαναχωρήσουν και μάλλον το πιθανότερο είναι ο δυτικός κόσμος, αν δεν το πάρει χαμπάρι νωρίς, να αυτοκτονήσει στην κυριολεξία. Ελλείψη ενέργεια, αποθεμάτων ενέργειας, δημογραφικού, τροφοδοσίας τροφίμων και κυρίως αν μείνει πίσω στην τεχνολογία. Πράγματα τα οποία είχε την πρωτοκαθεδρία και τα έκανε, γιατί μπορούσαν κάποτε επί 500 χρόνια οι δυτικοί με την απεικιοκρατία να εκμεταλλεύονται αυτές τις πηγές του παλιού τρίτου κόσμου, όπως λέγαμε. Τώρα ο παλιός τρίτος κόσμος, που δεν είναι πια τρίτος, έχει ξυπνήσει, να το πω έτσι λαϊκά, κρατάει τις πηγές για τον εαυτό του, τις νέες τεχνολογίες για τον εαυτό του, έχει συνειδητοποιήσει ποιος είναι την οντότητά του και δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει την πρωτοκαθεδρία στη Δύση να συνεχίζεται. Αυτό είναι η σύγκρουση των πολιτισμών με την ευρύτερη έννοια, όπως τα έλεγε πριν 30 χρόνια ο Χάντιγκτον. Αυτό έρχεται μπροστά. Αυτό αναλύουν μεγάλα αναστήματα και όχι ο παγκοσμίου άγνωστος Σταθακόπουλος. Αυτό αναλύουν οι μεγάλοι, από τον Μιλ Σάιμερ του Σικάγο της σχολής μέχρι πολλούς πολλούς άλλους αναλυτές τεράστιους, εν ζωή ακόμα ευτυχώς. Αυτό βλέπουμε μπροστά μας το δυστοπικό και μέσα σε όλο αυτό τη μεγάλη σκακέρα. Τα σημεία της Μέσης Ανατολής ήταν, είναι και θα είναι φλέγοντα, πύρτιδα αποθήκη ή το φυτίλι αν θέλετε για να ανάψουν περισσότερα πράγματα και θέλοντας και μη γεωγραφικά η Ελλάδα εκούσα άκουσα είναι παρούσα και θα αναγκαστεί από τα γεγονότα να συμμετέχει και να παίρνει αποφάσεις. Και το ερώτημα είναι, είμαστε ως λαός και ως πολιτικός κόσμος έτοιμοι για αυτό που έρχεται ή περί άλλων τυρβάζουμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Να σας πω, κύριε Σταθακόπουλε, οδεύοντας προς το τέλος αυτής πολύ ενδιαφέρουσας επικοινωνίας. Κοιτάξτε, όταν στην Ελλάδα
Ακόμη και κάποιοι σκετσιογράφοι που θεωρούνται, και καλά κάναν και μου το στείλαν ο φίλος ο Νίκος, ως εκπρόσωποι και εκφραστές των τάσεων στο λαό, έχουν σήμερα σκίτσο καλημέρα διαψεύδοντας το Δαρβίνο, ένα πιθηκάνθρωπο με καλάζινκοφ να πατάει το πόδι πάνω σε μια νεκρή ξεβράκωτη γυναίκα Ισραηλινή. Καλό είναι να παίζεις με το θυμικό, αλλά αυτό το πιθηκάνθρωπο με το καλάζινκοφ να τον θυμάσαι και όταν δολοφονούνται και από την άλλη πλευρά, όχι να τοποθετήσει. Στην Ελλάδα φοβάμαι ότι είμαστε ή άσπρο ή μαύρο. Και θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας το εξής, για τον Αρκά το λέω που με ρωτάνε κάποιοι. Με συγχωρείτε, αλλά κάπως καθυστερημένα τα αντανακλαστικά του Αρκά 50 χρόνια τώρα. Λοιπόν, έστω 30 ή 20. Θέλω να σας ρωτήσω, με όλα αυτά, εδώ είμαστε σε μια νέα φάση ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στο τέλος της διαδρομής, το Δεκέμβριο, έχουμε σε επίπεδο κορυφής στο ίδιο τραπέζι Θεσσαλονίκη. Με αυτό το κλίμα, πώς θα βλέπετε πλέον τα πράγματα, ειλικρινά, και με τέτοιο ρόλο της Τουρκίας? Έχουμε και οι δύο πλευρές για διαφορετικούς λόγους όμως. Έχουμε βαπτίσει το κρέας ψάρι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα αυτά με την Τουρκία. Έχει αλλάξει απλώς η διάθεση να τα δεις με άλλο μάτι. Και λες, αυτό που βλέπω δεν είναι κρέας, είναι ψάρι. Και πόσο νηστεύω και δεν κάνει να φάω κρέας, βαπτίζω το κρέας ψάρι και το τρώω. Και λέω ότι νηστεύω. Δηλαδή, αυτό που αυτή η έκφραση πανημιώδης αποτυπώνει είναι ακριβώς ό,τι συμβαίνει σήμερα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα κερδίζει χρόνο έχοντας σε μια ύφεση την Τουρκία, κερδίζοντας εμείς, τι να πω, μια καλύτερη θέση pole position σε έναν αγώνα δρόμου, σαν να λέγαμε στη Φόρμουλα 1, ελπίζοντας ότι σε βάθος χρόνου η Τουρκία θα πέσει θύμα της μεγαλομανίας της και επομένως θα την κοντίνουν. Όχι εμείς, δεν θα χρειαστεί εμείς να εμπλακούμε. Θα την κοντίνουν αυτοί που τη βλέπουν πλέον ως ανταγωνίστρια, γιατί θέλει να γίνει πυρηνική δύναμη με τρία και όλες πυρηνικά εργοστάσια. Στο Ακούγιο, στην Σινόπη και κοντά στον Εύρο, στην Ανατολική Θράκη. Ή η Τουρκία κερδίζει χρόνο αντιημών, δείχνοντας το καλό της τάχα μου πρόσωπο, ας έχει ρητορική αναθεωρητική ακόμα, για να μπορέσει να πάρει τα οπλικά συστήματα από τη Δύση, όπως διαστόματος Ερντογάν έχει ακουστεί ήδη από τον Ιούνιο του 2022, ότι παραμένω στη Δύση μέχρι να φύγω και όσο με εξυπηρετεί οικονομικά και στρατιωτικά, αλλά η πορεία μου είναι στην Ευρασία, όπως επιμένω χρόνια να λέω, όταν οι άλλοι δεν τα βλέπανε, ότι που πάει η Τουρκία και που οδεύει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτές οι συζητήσεις δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Απολύτως πουθενά. Και αν οδηγήσουν κάπου, ο Δύσης εγγυάται ότι η όποια συμφωνία θα τηρηθεί από πλευράς της Τουρκίας, έστω και αν φτάναμε σε επίπεδο Χάγης, δεδομένου ότι η Τουρκία, αν δεν τη συμφέρει ή αλλάξει γνώμη στο μέλλον, να με χωρικά με την όποια απόφαση και συμφωνία, μπορεί να την θεωρήσει καταχρηστική, να την αναθεωρήσει, να πει δεν την δέχομαι. Και δεν υπάρχει διεθνής δικαστικός εμελητής ή διεθνής αστυνομικός να τη επιβάλλει την απόφαση, ούτε καν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο είδαμε που το γράφει στα παλέτρα των υποδημάτων της, τα θέματα της Κύπρου, ειδικά πριν 1,5 μήνα, όταν πήρανε παραμάζωμα τον Αύγουστο την ειρηνευτική δύναμη στην Πύλα, γιατί πήρανε παραμάζωμα με τις πουλτούζες και την πετάξαν έξω. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με την Τουρκία συμφωνία τίμια και διαχρονικά βιώσιμη δεν μπορεί να υπάρξει. Ας ξυπνήσουν όλοι οι ροζ συνεφάγηδες που βλέπουν μάλλον την επιθυμία τους, την προβάλλουν ως δεδομένη, ως υπαρκτό, ως κάτι το οποίο υφίσταται μπορεί να γίνει. Δεν θα γίνει ποτέ, όπως δεν γίνεται εδώ πέρα και τόσα χρόνια αυτό το οποίο αναμένουν κάποιοι στην ειρήνευση στο Ισραήλ με τους Παλαιστινίους. Θα μπορούσε μεν, δεν γίνεται για λόγους που παρέλθουν αυτή τη στιγμή, να το πούμε, είναι πάμπολοι και πολλά ποικίλα συμφέροντα. Με Ελλάδα και Τουρκία ομοίως δεν γίνεται, όχι γιατί υπάρχουν μόνο ιστορικά ερίσματα και ακυλώσεις και προβλήματα, και θα υπάρχουν ό,τι και αν λένε κάποιοι άλλοι, αλλά κυρίως διότι μια ηρεμία διαχρονική μεταξύ Ελλάδος-Τουρκία που θα μπορούσε να φέρει σε μια κατάσταση, ας πούμε, ανοιχτών συνόρων τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά της Βαλκανικής, δεν θα συνέφερε καθόλου τους μεγάλους παίκτες που εδώ πέρα σε αυτή την κλειδαριά της Ανατολικής Μεσογείου θέλουν να έχουν το πρωτεύοντα ρόλο και όλους εμάς που κατοικούμε εδώ πέρα να μας έχουν ως πιόνια στην γεωπολιτική τους κακέρα και όχι ως αυτόνομες παρουσίες που εμείς θα βάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού,
αλλά πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες του παιχνιδιού που βάζουν αυτοί. Αυτό ας το χωνέψουμε, είναι υπαρκτό, αλλάζει, δεν αλλάζει αυτή τη στιγμή, δεν αλλάζει στις παρούσες συγκυρίες της ιστορίας. Μπορεί στις μελλοντικές γενιές, όχι τώρα όμως. Δημήτρη Σταθακόπουλος, θέλω να το ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε μαζί του πιο αναλυτικά για τα ελληνικά. Θέλω να τον ευχαριστήσω όμως σήμερα. Και εγώ, αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα. Καλή σου ημέρα, Δημήτρη.